Κύριε Καμπά, καλός ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε αυτή την τακτική. Δεν πήγε με φανφάρες ή με έντονο τρόπο να πει αυτά τα οποία θεωρούμε αυτονόητα. Και το Διεθνές Δίκαιο επικαλέστηκε. Και τη σχέση με την Τουρκία, τη διαχρονική με τους γειτονές μας επικαλέστηκε, αλλά σε ήρεμο λόγο. Θέλω να είμαστε δίκαιοι πράγματι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια πραγματικά πολύ φιλιρηνική προσέγγιση. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε ακούσει ότι θα απαντηθεί, θα κάνει δηλαδή κατ' ουσίαν σε εκείνη την εχθρική στάση, την επιθετική ρητορική πριν από τρεις μέρες του Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός μας ήρθε με μια πολύ πιο φιλιρενική στάση για να ρίξει, ας το πούμε έτσι, την ένταση. Έβαλε όμως κόκκινες γραμμές, έτσι. Έβαλε τις κόκκινες γραμμές, μάλλον ανέφερε όλα τα θέματα τα οποία έχει σηκώσει κατά καιρούς η Τουρκία. Πλην ενός, γιατί ακούω ότι υπάρχει και κάποιος κύριος εκεί από τον Εύρο, πλην του θέματος με τη μουσουλμανική μειονότητα, που και αυτό είναι ένα. Την είπε τουρκική ο κύριος Ερντογάν στον ΟΗΕ. Ναι, το ξεχνάμε. Δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε και σε αυτό μπορεί να ξεχάσει και μπορεί κάτι. Πάντως θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να υποθεί και αυτό, γιατί μιλάμε για Έλληνες πολίτες. Με το μουσουλμανικό θρήσκευμα, και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και το αποδέχονται όλοι και όλες αυτό το πράγμα. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι ναι, έκανε μία προσέγγιση η οποία δείχνει από την πλευρά μας μία διάθεση να ανοίξει ένας διάλογος, να ανοίξει μία συζήτηση. Για να προσπαθήσουμε δεν τον έχουμε να κλείσει πάει σε μια εμείς λύση. Αυτή την πόρτα δεν έχουμε κλείσει εμείς όμως, κύριε Καμπά. Ακριβώς. Και εδώ πέρα μας απειλούν ξεκάθαρα με πόλεμο. Όταν λέει θα έρθουμε μία νύχτα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Όταν και θα δούμε και τον Εύρο, αυτό που είπατε, γιατί έχουμε εξελίξεις με τη Βουλγαρία που έχει τεθεί σε συναγερμό. Όταν τα λέω αυτά, εσείς το βλέπετε? Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τα του στρατού. Βλέπετε όλη την κλιμάκωση. Κάθε μέρα έχουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι από πολύ υψηλούς της κυβέρνησης του Ερντογάν, και είναι ανησυχία του κόσμου. Πού πάει αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, πράγματι η κατάσταση κλιμακώνεται από την πλευρά της Τουρκίας πάντα. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα στάτους, όπως είδαμε, φιλιρηνικό. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάπως πιο έντονα κάποιες κόκκινες γραμμές, διότι η κόκκινη γραμμή ότι θα υποστηρίξουμε την εθνική μας κυριαρχία δεν είναι κόκκινη γραμμή, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή είναι απόλυτο αυτό. Είναι κάτι δηλαδή, το οποίο. Ναι, αλλά βλέπετε καλό είναι να ακούγεται. Ένα επεισόδιο θερμό, κάτι βλέπετε από τη δική σας εμπειρία? Όλα αυτά που παρακολουθούμε, γιατί και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε, βλέπουμε τις δηλώσεις, τη μία του Τσαβούσογλου, την άλλη του Καλίν, την άλλη του Ερντογάν. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε πού το πάνε οι Τούρκοι και αν πράγματι για να κρατήσει την κυριαρχία στην Τουρκία ο Ερντογάν θα μπορούσε να προκαλέσει την επεισόδια. Είδατε και ένα γελίο χθες, μάλλον βγήκε ένα tweet από την πλευρά του Ερντογάν και μίλαγε για την Τριπολιτσιά. Δεν είναι τυχαίο, το έβγαλε την ώρα που ανέβηκε στο Βήμα ο Μητσοτάκης. Και το έχουμε αυτό, αν θέλετε μπορούμε να το δούμε. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι υπάρχει μια στάση από την άλλη την πλευρά για εκμετάλλευση, και όταν ξέρετε υπάρχει στάση εκμετάλλευσης προς την ελληνική, με την επιθετικότητα αυτή προς την ελληνική πλευρά, δυστυχώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί κάτι το οποίο να έχει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να κλιμακωθεί. Για να δούμε, δεν δούμε πώς το γράψε. Όμως ότι θα συμβεί. Πάμε να το, να το δούμε, γιατί όντως για προσπαθεί και να αλλάξει και την ιστορία. Πάμε να το δούμε. Δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε τη σφαγή της Τριπολιτσάς που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, κατά την οποία χιλιάδες μουσουλμάνοι, Τούρκοι, Αλβανοί, αδελφοί μας και Εβραίοι δολοφονήθηκαν βάναυσα και βάρβαρα. Έχει βάλει μέσα Τούρκους, Αλβανούς, Εβραίους. Πάμε να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Δρύβα. Και κύριε Δρύβα, εγώ θα το πιάσω από εδώ που αφήνουμε την κουβέντα τώρα. Από το γιοκ Μητσοτάκης που έλεγε ο Ερντογάν, ο Καλίν λίγα λεπτά πριν ανέβει ο πρωθυπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο Βήμα του ΟΗΕ, είπε να δούμε αν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και επαφής. Και βέβαια, όπως μας είπε και η Αλεξία Τασούλη, δίπλα-δίπλα Δέντες και Τσαβούσογλου, οι δύο υπέξεις των δύο χωρών. Κοιτάξτε, το θέμα του διαλόγου το έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου από τη ΔΕΘ. Έχω καταλάβει δηλαδή αυτό το πράγμα τουλάχιστον, ότι υπάρχει ένας διάλογος εν όψη. Τώρα, να μιλήσουμε επί της ουσίας, τα ελληνοτουρκικά είναι σε αδιέξοδο, υπό ποια έννοια. Δεν νομίζω τώρα ο διάλογος αυτός να έχει καρποφορήσει, όπως δεν καρποφόρησε και το δείπνο του Μαρτίου το προηγούμενο, όπως και δεν καρποφόρησαν διερευνητικές αμέσως μετά
την απόπειρα εισβολής της Τουρκίας πρώτα στον Εύρο και μετά στο Αιγαίο τον Ιούλιο του 20. Και ο λόγος είναι απλός, ότι για να διαπραγματευτείς, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς την κυριαρχία σου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ατζέντα της Τουρκίας είναι να μιλήσουμε για την κυριαρχία των νησιών, στην καλύτερη περίπτωση για το αν έχουμε την κυριαρχία επί των ελληνικών νησιών, επί της επικράτειάς μας, αν είναι αυτά στατικοποιημένα. Επομένως, αυτό που καταλαβαίνω από την πλευρά της Τουρκίας είναι ότι μέχρι να δει πότε θα κάνει εκλογές ο Ερντογάν, το ανάβει και το σβήνει το θέμα. Θεωρώ ότι πάντα στο μυαλό του τα ελληνοτουρκικά θα είναι η βεβαιότητά του ότι αν κάτι στραβό πάει, και πάνε πολλά πράγματα στραβά στην Τουρκία, θα μπορέσει με αυτό, με την ένταση, να συσπυρώσει τον κόσμο μέσα και μαζί και το συγκυβερνών κόμμα, το οποίο καταραίει δημοσκοπικά. Επομένως, αυτή τη στιγμή έτσι το βλέπω. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν ισορροπημένη, άφησε ένα χώρο για συνομιλίες, έβαλε κόκκινες γραμμές, μίλησε για την Κύπρο. Αυτό ήταν για μένα το πιο θετικό από όλο. Και ξεκίνησε από την Κύπρο. Είναι πρώτη φορά που ακούσαμε αυτό. Όχι, που γίνεται. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Είναι αυτό, ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, ό,τι έχει συμβεί στην Κύπρο το 1974, και ότι η πέτεια είναι βέβαια η Τουρκία. Μα το είπε και η Αλεξία, κύριε Δρύβα, το είπε και η Αλεξία Ουκαλίν. Τι θα έλεγε, ότι εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με την Ελλάδα, άμα θέλουν να το δούμε. Είναι γνωστή τακτική, το έχουμε ξανακούσει.